Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα με χαμόγελα. Οδηγεί με ασφάλεια το ολότελα νέο BMW X1 S-Drive 18i. Ανακαλύψτε το άγνωστο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι δεύτερη ώρα της πρωινής έκδοσης, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, Τετάρτη, 20 Απριλίου, στο μικρόφωνο η Αργύρο Γεωργίου Θωμά. Και θα κάνουμε αρχή με Κυπριακό, με αφορμή τη χθεσινοβραδινή συνάντηση Αναστασία Διακιτζή και τις σημερινές επαφές που θα έχει στη Λευκοσία η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλα. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ακούει ήδη ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κ. Κωστής Ευσταθίου. Καλημέρα σας, κύριε Ευσταθίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές. Ο πρόεδρος λοιπόν διαπίστωσε ότι γίνονται βήματα πρόοδου, ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την τρίωρη συνάντηση που είχε χτες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ποιες είναι οι δικές σας απόψεις? Είχαν εκφραστεί γενικότερα έτσι κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσον προχωρεί σωστά η διαδικασία και αν προχωρεί κιόλας? Έχω την εντύπωση ότι αυτή η φράση είναι μια χειγεγωμένη φράση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ και κάμποσους μήνες λέμε τα ίδια, χωρίς ποτέ να προσεγγίζουμε κάτι συγκεκριμένο. Πολύ φοβούμαι ότι και αυτή τη φορά, παρόλο την φραστική και αόριστη βεβαίως αυτή η διατύπωση, γιατί δεν πάει να είναι αόριστη όσο στο περιεχόμενο της, φαίνεται ότι οι συνομιλίες βαίνουν και αυτές προς τα διέξοδο. Το λέτε αυτό επειδή δεν ενημερώνεστε ως Εθνικό Συμβούλιο ή επειδή έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες που εμείς δεν ξέρουμε? Ξέρετε, αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχε προσγειώσει κάποιον ανώμαλα έστω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που και δεν έχει γίνει, είναι όλη αυτή το σκηνικό το οποίο έλαβε χώρα πριν μερικές μέρες αναφορικά με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου αναφορικά με το Κυπριακό. Mm-hmm. Αποτελεί τουλάχιστον παράδοξο να ισχυριζόμαστε σαν πλευρά ότι έχουμε καταλήξει στο ένα από τα πλέον βασικά ζητήματα, το βασικό ζήτημα κατά πόσο το κράτος μας αποτελεί μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως λέμε εμείς, ή θα προέρθει από παρθενογένεση εκ του μηδενός, όπως λέει η τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να έχουμε καταλήξει στην μετεξέλιξη και την ίδια στιγμή να γίνεται λυσσώδης μάχη εκ μέρους της τουρκικής πλευρά από την Τουρκία για να διαγραφεί η συγκεκριμένη φράση από το λεκτικό. Είναι συναντηλήψεις οι οποίες ίσως θα γίνουν συγκλήσεις, όπως λέει και ο πρόεδρος, ο οποίος ρωτήθηκε χτες και είπε έγιναν κάποιες, όχι όμως το σύνολο. Αυτό βέβαια το εικάζουμε, δεν το ξέρουμε. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι είμαστε στη σφαίρα περίπου της υπόθεσης. Υποθέτουμε τι μπορεί να εννοεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι κάποιες συναντηλήψεις έχουν γίνει, συγκλήσεις και άλλες όχι. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι και αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι καταλήγει εκεί που κατέληξαν οι άλλες, ότι όσον και να θέλει ο κύριος Αξιντζή, δεν φαίνεται ότι δεν μπορεί ούτε αυτός να ξεφύγει ή να πάρει περισσότερη εξουσία από αυτή που του δίνει η Τουρκία για τον ελέγχει, και αυτό φαίνεται και από τα τεκτενόμενα Δεν υπήρξε, δεν διαπίστωσε, είπε ο πρόεδρος, διαφοροποίηση στη στάση του κ. Κιντζή παρά το γεγονός ότι άλλαξε η ψευδοκυβέρνηση με κόμματα που έχουν πιο σκληρή γραμμή στο Κυπριακό. Διότι ακριβώς ουδέποτε έχει υπαναχωρήσει σε οτιδήποτε η τουρκική πλευρά. Δεν μπορώ, δηλαδή, πώς θα μπορούσε να το εισπράξει σαν αλλαγή από τη στιγμή που σε κανέναν απολύτως σημείο η τουρκική πλευρά φαίνεται να έχει δώσει ή να έχει κάνει έναν είδος οπισθοχώρησης από τις πάγιες, από τις παγιωμένες τις θέσεις. Επομένως, είναι πολύ φυσικό να μην αντιληφθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οποιαδήποτε αλλαγή, διότι ακριβώς δεν κλείθηκε η τουρκική πλευρά να δώσει
οτιδήποτε από τον ίδιο. Βέβαια, εντάξει, είναι διαφορετικό το σύστημα που έχουν στα κατεχόμενα. Πιθανόν, επειδή εκλέγηκε σε εισαγωγικά ο κύριος Ακιντζή με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι προεδρικό το σύστημα. Ναι, είναι η διαφορά του, είναι η διαφορά του προεδρικού συστήματος που έχουμε εμείς με το κοινοβουλευτικό σύστημα, το οποίο προσποιούνται ότι έχουν στα κατεχόμενα. Δηλαδή, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ανήκουν αποκλειστικά στον πρόεδρο. Είναι περίπου το σύστημα, εν πάση περιπτώσει το πρότυπο, είναι περίπου το γαλλικό πρόεδρο, υπάρχει πρωθυπουργός, αλλά τα ζητήματα της άμυνας, της ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και ζητήματα ευαίσθητα, αυτά ασκούνται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και εκλέγεται απευθείας από τον λαό. Δεν είστε καθόλου αισιόδοξοι. Το ζήτημα του Κυπριακού, τον κύριο λόγο έχει ο κ. Ακιντζή. Ναι. Δεν είστε καθόλου αισιόδοξος όμως. Μακάρι να διαψευσούμε, ειλικρινά, μακάρι να διαψευσούμε, αλλά ξέρετε, έχουμε μάθει να είμαστε καχυποψήφιοι, ειδικά όταν αυτά τα συγκλήσεις ή αυτά τα συναντηλήψεις, οι οποίες τείνουν να μετατραβούν σε συγκλήσεις, προκειμένου να καταλήξουμε και σε συνεννόηση, γίνονται υπό το φως της επίσκεψης των Αμερικανών στην Κύπρο. Δεν είναι τυχαία επίσκεψη της κυρίας Νούραντε, εννοείται. Δεν είναι τυχαία, ακριβώς δεν είναι τυχαία και... δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη τους Αμερικανούς, δηλαδή για να έρχονται, ειλικρινά σας λέω, δεν έρχονται ούτε για να προστατεύσουν τα δίκαια αιτήματα, ξέρω εγώ, της πλευράς μας ή οτιδήποτε άλλο. Και ξέρετε και ένα ζήτημα άλλο το οποίο ενοχλεί. Έχω εντοπίσει μια φράση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι περίπου το Κυπριακό είναι ζήτημα ανησυχιών της κάθε πλευράς. Έτσι έχει πει και ψες. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα να καταλαγιάσουν ή να απαυληθούν οι ανησυχίες της πλευράς μας ή της πλευράς των Τουρκοκύπριων, που, όπως ξέρετε, δεν είναι η Τουρκοκύπρια, δεν είναι έπικοι οι οποίοι κάνουν κομμάτων εκείνους, έντους είναι και η Τουρκία. Το ζήτημα του Κυπριακού είναι να βρεθεί μια λύση η οποία να λειτουργήσει πρώτη στο μέλημα. Επομένως, δεν είναι να καθησυχάσουμε είτε με φραστικές διατυπώσεις είτε με καλοπιάσματα ανησυχίες. Και είναι σε αυτό που ανησυχώ για τους Αμερικανούς, γιατί θα έρθει η Αμερικανίδα. Και να είστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα μας πει, ότι περίπου θα αρχίσει πάλι ο παχτολός, να ανοίξουν χρημάτων, θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα βρέχει ευρώ, δολάρια, οτιδήποτε. Ενώ στην ουσία δεν θέλουμε. Αυτό το οποίο ζητούμε και θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα ότι από την οποιαδήποτε συμφωνία θα προκύψει έναν κράτος το οποίο θέλουμε να λειτουργήσει. Είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί ο πρόεδρος ή να έχει μέλημα, κύριο μέλημα πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι για την ύπαρξη ή όχι ανησυχία. Φανταστείτε δηλαδή να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που δεν θα λειτουργήσει, με την Τουρκία να είναι στα 40 μίλια. Αυτό είναι που μας ανησυχεί και αυτό έπρεπε να είναι η προμετωπίδα της πολιτικής μας. Θεωρείτε ότι αυτό τον κίνδυνο δεν τον εκτιμά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Φαίνεται ότι δεν του αποδίδει αυτό το οποίο θα πρέπει να το αποδώσει. Όταν τον ακούμε χτες να λέει μετά τη συνάντηση ότι είναι ζήτημα, ότι πάλι το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι το ζήτημα να καταλαγιάσουν οι ανησυχίες των Ελλήνων, λαμβανωμένων υπόψη και των ανησυχιών των Τουρκοκυπρίων. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Να καταλήξουμε. Όταν συζητούμε δηλαδή το ζήτημα της διακυβέρνησης, θεωρητικά χτες συζητήθηκα το ζήτημα της διακυβέρνησης και το περιουσιακό. Είναι σε αυτά τα δύο ζητήματα στα οποία είχε δοθεί έμφαση. Όταν το ζητούμενο σε αυτά τα δύο είναι να καταλαγιάσουν οι ανησυχίες, φαίνεται ότι δεν. Ειδικά στη διακυβέρνηση. Θέλω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί. Το ζητούμενο στη διακυβέρνηση είναι να λειτουργήσει το κράτος το οποίο θα προκύψει. Δεν είναι ούτε ζήτημα ανησυχίο, ούτε ζήτημα ψυχολογικό, όπως περίπου μας είχαν πει, θυμάστε, αυτά τα σεμινάρια που μας είχαν οι εγκλέσιμους Αμερικανούς στην Οξφόρδη, που έγιναν όλοι οι πολιτικοί μας, έχοντα μεταλλαγμένοι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Λύση η οποία να λειτουργήσει, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα και πολύ φοβούμαι ότι η επίσκεψη αυτή
δεν θα μπει των Αμερικανών, δεν θα μπει στην ουσία. Θα μείνουμε πάλι στα τετριμένα ότι δύο κοινότητες παίρνουν συγχαρητήρια για, τις συνομιλίες, από τις οποίες και θα προκύψει πλούτος και κλειδί περίπου, χωρίς ποτέ να μπαίνουμε στο ζητούμενο που είναι λύση, η οποία να είναι βιώσιμη, λειτουργική, προκειμένου να λειτουργήσει και τώρα και ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, μπαίνει να δούμε τι θα φέρει, αν δημοσιοποιήσει βεβαίως κάτι. Εδώ θα είμαστε. Από αυτά που θα φέρει η κυρία Ανούλα. Αλλά ας πω, δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε πάθει πολλά από τους Αμερικάνους. Είμαστε λίγο έτσι φιδωλοί. Επειδή είναι αλήθεια ότι όλοι λένε ότι υπάρχει συγκυρία, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Είναι καιρός να λειτουργήσουμε πιο αποφασιστικά για την επίλυση του Κυπριακού, γιατί περνούν τα χρόνια. Και βεβαίως να κρατάμε πάντα τις άμυνες μας, το τι θέλουν οι άλλοι από εμάς. Σαφώς ξέρετε όμως τα χρόνια περνούν. Όχι επειδή διεκδικούμε ή δεν έχουμε δώσει τα πάντα στην Τουρκία. Τα χρόνια περνούν ακριβώς γιατί ακολουθούμε την ίδια αντιμένη. Μια συνομιλίες, οι οποίες, τον οποίο ο συνομιλητής μας δεν έχει την εξουσία να αποφασίσει. Δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση. Ελέγχεται δυστυχώς και αυτός. Εξαρτάται απόλυτα από τους, τον τουρκικό στρατό και τους έπικους, οι οποίοι τον ελέγχουν και πολιτικά και κοινωνικά. Επομένως, θα έπρεπε, τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι η κ. Αναστασία δεν θα το πράξει, θα πρέπει να καταδείξουμε και στους Αμερικανούς, αν όντως επιθυμούν να ακούσουν την πλευρά μας, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όση καλή θέληση και αν υπάρχει, διότι ακριβώς το ζητούμενο είναι η Τουρκία και το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Εμείς με στο κοσμίο στήρα χωρίσουμε όσοι απέμειναν βεβαίως από τους Τουρκίπλους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φταθίου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημερίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον κύριο Σιλούρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Σιλούρη, φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, μας είπε στην ουσία ο κύριος Σταθίου. Μόλις τώρα, αναφορικά με την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει σήμερα η κυρία Νούλατ, εξέφρασε έτσι σοβαρές ανησυχίες για το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κύπρο σε σχέση με τις εξελίξεις, με την υποεξέλιξη διαδικασία στο Κυπριακό. Συμμερίζεστε εσείς αυτές τις ανησυχίες? Συμμερίζουμε, αλλά γιατί είναι καινούριο και πρέπει αυτό να το συζητήσουμε σήμερα? Δεν ξέρουμε τι ήθελαν και θέλουν οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι για το Κυπριακό όλα αυτά τα χρόνια, και θα το ανακαλύψουμε τώρα με την επίσκεψη της κυρίας Νούλαν. Θέλουν ένα σχέδιο, το υποστήριξαν, το χρηματοδότησαν, προσπάθησαν να το επαναφέρουν, έκαναν δηλώσεις. Αν θυμάστε τότε ότι θα πέσουν κεραμίδια στις κεφαλές μας κτλ. Άρα, ναι, μεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι τίποτε το καινούριο το οποίο να μας εκπλήξει σήμερα. Ίσως αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται λόγω και του ότι επιδεικνύεται τουλάχιστον προς τα έξω ότι υπάρχει μια στασιμότητα ή δεν προχωρεί η διαδικασία, παρόλο που χτες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την τριώρη συνάντηση που είχε με τον κύριο Κιντζή είπε ότι γίνονται βήματα προόδου. Κοιτάξτε, μπορεί να το δει ένας έτσι, μπορεί να το δει και ανάποδα, ότι επειδή βλέπει ότι υπάρχει έναν καλό κλίμα, να πούμε, αν όχι πρόοδος, έρχεται για να οθήσει αυτόν τον καλό κλίμα. Από εκεί και πέρα όμως, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο που είπα, επί της ουσίας και των αποτελεσμάτων, η όλη διαδικασία δεν εξαρτάται από την επίσκεψη της κυρίας Νούλαν ή τι θα μας πει, αλλά το τι θα δεχθούμε ή τι θα συζητήσουμε και τι θα προτείνουμε εμείς. Και τι θα ζητήσουμε στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επομένως, δεν θεωρώ μια επίσκεψη από μόνη της είναι είτε θετική είτε αρνητική. Μάλλον θα της έβαζα έτσι έναν ελαφρύ χρώμα ότι είναι καλό. Υπάρχει το ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα είναι πώς το αξιοποιούμε και εμείς. Αν θα έρθει για να μας πει ότι κάνετε και άλλες υποχωρήσεις, διότι ακούω και αυτό το επιχείρημα του χρόνου, το οποίο έχω την εντύπωση είναι ότι μας μετατρέπει σε, αν όχι, θα έλεγα και τη φράση, είναι ηλίθιους. Γιατί το λέτε, κύριε Σιλούρη, δεν είναι μια πραγματικότητα ότι πιέζει, ότι ο χρόνος περνά, έχουν περάσει 40 και χρόνια. Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς και δεν χρειάζεται τους Αμερικανούς να μας το εξηγήσουν. Όχι βέβαια. Αυτό το θεωρώ
ανόητον από μέρους μας να δεχόμαστε ότι ήρθαν να μας εξηγήσουν ο χρόνος πιέζει και τι κάνετε, ως αν και η λύση εξαρτάται από εμάς. Εμείς θέλαμε να μην είχαμε καν αυτό το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής. Εμείς όλοι, και παρόλο που κάποια κόμματα μπαίνουν σε αυτήν την λαθασμένη προσέγγιση για εσωτερικούς λόγους, για να πούν ότι κάποιοι δεν θέλουν τη λύση και εκείνοι θέλουν, εμείς όλοι πιστεύω οι Κύπροι θα θέλαμε να λυθεί το Κυπριακό την επομένη των εκλογών. Θα θέλαμε να λυθεί το Κυπριακό μεταξύ της πρώτης και δεύτερης εισβολής, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν μόνο 3%. Έγινε με κεχηρία για να γίνουν συνομιλίες για λύση του Κυπριακού, διότι τα ξεχνάμε. Και όταν ξεχνιόμαστε, θα μας ξεχάσει και το μέλλον, και θα ξεχαστεί και το μέλλον των παιδιών μας. Και σε αυτήν την περίοδο η Τουρκία επεκτάθηκε στο 18% μέσα στην εκεχηρία και πήγε στο 38% με μια απρόκλητη αυτή και που προχώρησε τη δεύτερη εισβολή, την προέλαση. Άρα δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι, και τα κόμματα που προπαγανδίζουν για δικούς τους κομματικούς και εσωτερικούς λόγους, ότι μα δεν πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό και ο χρόνος κυλάει. Αυτό το ξέρουμε ως παθόντες. Πριν από τους Αμερικάνους, πριν από τους Εγγλέζους, πριν από οποιουσδήποτε απεσταλμένους έρχονται στην Κύπρο, είναι υποτίθεται για να βοηθήσουν για τη λύση του Κυπριακού. Μας είπε και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ότι η Ευρώπη θα είναι δίπλα μας στην επομένη των της λύσης. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν είναι δίπλα μας την προηγούμενη της λύσης? Γιατί δεν είναι δίπλα μας σήμερα? Υποτίθεται ότι έχουν ορίσει άνθρωπο που παρακολουθεί το Κυπριακό, συμμετέχει στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων, έστω και αθόρυβα δεν ακούμε εμείς. Η λύση του Ευρωπαϊκού Κόμματος από την ίδρυση τους, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Λύσης, είχαμε 8 συγκεκριμένες εισηγήσεις. Η πρώτη εισήγηση ότι η λύση πρέπει να εδραζόταν στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να αφήσουμε πίσω τα περί της Δονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, διότι δεν θα μας οδηγήσουν σε λύση. Και από το 2005 μέχρι σήμερα, τουλάχιστον που τα είπαμε αυτά ξεκάθαρα, όπως πάμε πίσω αντί μπροστά, υποχωρήσεις. Το δεύτερο, να συμμετέχει αξιωματούχος ψηλόβαθμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένων στόχων και ρόλων. Ότι ό,τι προτάσεις μπαίνουν στο τραπέζι των συνομιλιών να εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές αρχές. Όχι ανάποδα, να μας λέει ο κύριος Φερχόικεν, όπως μας είπε με το σχέδιο Νανά, εσείς βρέστε τα και εμείς θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Εμείς δεν θέλουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Ξέρουμε ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται, έστω και αν φαινομενικά τον τετραγωνίσεις θα αποδειχτεί μέσα σε λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, ότι η λύση σου δεν ήταν λύση. Και ξαναξεκινά το πρόβλημα από την αρχή. Γι' αυτό εμείς, αντί να μας τετραγωνίσουν τον κύκλο, θέλουμε να μας διασφαλίσουν τις ευρωπαϊκές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει η στάση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, του κ. Κιτζή συγκεκριμένα, από το γεγονός ότι έχει αλλάξει η ψευδοκυβέρνηση με κόμματα που έχουν πιο σκληρή γραμμή στο Κυπριακό? Κοιτάξτε, επειδή εμείς ουδέποτε πιστέψαμε ότι ο κύριος Ακιντζή μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει στο Κυπριακό και ότι είναι η Άγκυρα που καθοδηγεί με τον έναν ή άλλον τρόπο, στη στιγμή και στον χρόνο που θα αποφασίσει να παρέμβει, όση σημασία δούμε στο ότι δεν είναι ο κύριος Ταλάτ, είναι ο κύριος Ακιντζή τώρα, τόση σημασία δίδουμε στο ότι στην λεγόμενη κυβέρνηση δεν είναι ο Αλφα ακόμα στην ρόλο να αντικαθιστά ή να διαχειρίζεται ότι του αφήνει η κατοχή, ότι του αφήνει η Τουρκία από την κατοχή να διαχειρίζεται, ότι είναι άλλη. Ναι, αλλά άλλο ήταν όταν συζητούσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Έρογλου, για παράδειγμα. Ήταν διαφορετικό και το κλίμα και η θέληση και το που θα μπορούσαν να υποχωρήσουν. Θέλω να μου πείτε ότι αυτό το κλίμα που εδώ και 8 χρόνια στα 80% του χρόνου, στα 6,5 χρόνια περίπου, ήταν Ταλάτ και Ακιντζή, και μόνο 1,5 χρόνο περίπου, 2 ήταν ο Ερογλού σε συνομιλίες, μπορεί και 6 μήνες, που μας έχει οδηγήσει. Το καλό κλίμα είναι ένα πράγμα. Το καλό κλίμα στο τέλος της ημέρας, όταν μένει μόνο καλό κλίμα και δεν φέρνει αποτέλεσμα, είναι την τουρκική πλευρά που βοηθά. Πρώτον, απαλλάσσει την Τουρκία
από την ενοχή της εις το Κυπριακό και τις ευθύνες της, και δεύτερον αναβαθμίζει το ψευδοκράτος. Ναι, αλλά μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες συναντηλήψεις σε αρκετά ζητήματα στο Κυπριακό, όπως και κάποιες έντονες διαφωνίες σε πολλά άλλα, που δείχνει ότι έγιναν κάποια βήματα από εκεί που ήμασταν. Μα είμαστε εγώ να πάω πίσω να απαντήσω τότε, να πάρω τη θέση όλων αυτών που μιλούν για τον χρόνο. 42 χρόνια μετά, και λέμε τώρα ότι μέσα σε 8 χρόνια, 6 χρόνια, συνομιλιών με τους καλούς ηγέτες των Τουρκοκυπρίων, Ταλάτια Κιουντζή, έγιναν κάποια βήματα. Έχω την εντύπωση ότι αν πράγματι είναι αυτοί που ήταν και οι σχέσεις αυτές που είχαν, Ταλάτια Κιουντζή, θα έπρεπε να είχαμε λύσει των Κυπριακών από τον καιρό του Ταλάτ. Μάλιστα. Άρα οι ψευδεστήσεις που δημιουργούμε, έχω την εντύπωση ότι δεν μας βοηθούν και ωρεοποιούμε τις καταστάσεις. Και υπάρχει και μια έτσι παραλογία εμφανέστατη. Η οποία... Ξεκινούμε. Ναι. Το Κυπριακό λέει είναι εισβολή και κατοχή. Το κύριο λόγο ή το κλειδί είναι στην Άγκυρα. Αλλά τώρα που είναι ο Ακιντζή, τι θα κάνει? Θα ανατρέψει ο Ακιντζή τις πολιτικές της Άγκυρας? Είμαστε σοβαροί? Εδώ η Άγκυρα μέσα στην Τουρκία, σε έναν πληθυσμό που είναι 20 εκατομμύρια και βάλε, αν αντολμήσουν όλοι να πούν πως είναι Κούρδοι, θα είναι παραπάνω από 20 εκατομμύρια, ισοπεδώνει πόλεις και χωριά, σκοτώνει μωρά 7χρονα, κλείνει εφημερίδες, κλείνει κόμματα και δεν λαμβάνει υπόψη. Θα λάβει υπόψη τον Ακιντζή. Λέτε λοιπόν ότι... 60.000 Τουρκοκύπριους, άλλοι 80. Ναι, λέτε λοιπόν ότι μόνο απευθείας συνομιλίες με την Τουρκία θα δώσουν λύση? Θα μας φέρουν πιο κοντά? Αν πρώτον να πω ότι χωρίς την εμπλοκή της Τουρκίας με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με έναν, λύση δεν θα γίνει. Όσο να αφήνουμε την Τουρκία να κάνει πρόξη συνομιλίες, δηλαδή μιλάτε με τον Ακιντζή και εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, γίνετε καλά παιδιά εσείς που είσαστε άταχτοι και τσακώνεστε μεταξύ σας, και εμείς η Τουρκία, η οποία ουδέποτε έκαμε οτιδήποτε κακό στο Κυπριακό και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η ειρήνη στην περιοχή, είναι εξού και κάναμε την εισβολή για να φέρουμε ειρήνη. Αν αφήσουμε αυτόν τον ρόλο της Τουρκίας, έχω η βεβαιότητα μου είναι ότι είτε το Κυπριακό δεν θα λυθεί ποτέ, είτε θα λυθεί στις προδιαγραφές της Τουρκίας, και με τον ρόλο της Τουρκίας εδώ. Και η διαφορά μου που έχω εγώ με το Δύση και το ΑΚΕΛ, ιδιαίτερα με τις ηγεσίες τους, είναι ότι είναι αντιφατική στην διαπίστωση και στο τι προτείνουν. Ναι. Είναι αντιφατική με το τι συμφωνήσαμε ομόφωνα στο Εθνικό Συμβούλιο ότι πρέπει να είναι η περιγραφή της λύσης, με το τι κάνουν στην πράξη. Και είναι αντιφατική ιδιαίτερα, και αυτό θέλω να το τονίσω πολύ ξεκάθαρα, στο ότι εφόσον θέλουμε αυτή τη λύση όπως περιγράψαμε στο Εθνικό Συμβούλιο και εφόσον η Τουρκία είναι χώρα εισβολέας και κρατά το κλειδί, δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι το κλειδί δεν πρέπει να το κρατά και την επομένη της λύσης. Δηλαδή το κλειδί πρέπει να το καταθέσει στους Κύπριους η Τουρκία για να λυθεί, και να λυθεί το Κυπριακό. Μάλιστα. Η διαφορά μας είναι ότι αυτοί θέλουν να κάνουν μια λύση στη βάση της Δυτικής Ομοσπονδίας που να δέχεται ρόλο άμεσον ή έμεσον της Τουρκίας. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας, κύριε Σιλουρή. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε να μιλήσουμε και με τον διεθνολόγο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ, τον κύριο Τουμάζο Τσελεπή. Κύριε Τσελεπή, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Θωμά. Καλημέρα και στους ακροατές. Ακούγατε τα τελευταία λεπτά τον κύριο Σιλούρη και επειδή έτσι συγχύστηκα λίγο περισσότερο από το τι θέλουμε ή τι δεν θέλουμε, με ποιο πρέπει να συνομιλούμε για να προχωρήσουμε σε λύση του Κυπριακού, είπε βεβαίως στο τέλος ότι υπάρχει μια αντιφατική πολιτική στην τρόπο που χειρίζεται Κυπριακό η κυβέρνηση και διαφωνεί, είπε, και με το ΑΚΕΛ. Να το πάρουμε, ναι, από εδώ. Ναι, είπε ότι είναι αντιφατική, διότι αντί να πηγαίνουμε με την ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνουμε το 2009, πηγαίνουμε με την διζωνική δικαιολογική ομοσπονδία. Περίπου αυτό έχει πει ο κ. Σιλούρης, αν έχω αντιληφθεί σωστά. Λοιπόν, εκείνη η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου αναφέρεται σε διζωνική δικαιολογική ομοσπονδία. Και είναι εδώ η βασική μας διαφορά και με τον κύριο Σιλούρη και με άλλους. Ότι απορρίπτουν τη λύση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας
είτε ρητός, όπως ο κύριος Σιλούρης, στο κάτω-κάτω έντιμα του Πράττει, είτε λέγοντας ότι ναι μεν την αποδέχονται, αλλά όταν φτάνουν στο διατάφτα απορρίπτουν όλα τα στοιχεία που τις συναποτελούν. Αυτή είναι η ουσιαστική μας διαφορά. Και αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε άλλη λύση πλην της δικαιωματικής ριζωνικής ομοσπονδίας, που είναι συμφωνημένη από το 1977, είναι απλώς ανέφικτη. Και θα μας μείνει η διχοτόμηση, θα μας μείνει το status quo των σημερινών, το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν μένει status quo, αλλάζει καθημερινά σε βάρος μας. Το επιχείρημα όμως μας είπε ο κύριος Σιλούρης ότι θα πρέπει να δώσουμε λύση, γιατί περνούν τα χρόνια, δεν πρέπει να είναι επιχείρημα, και ότι συνομιλούμε με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι στην ουσία χειραγωγούνται από το τι θέλει η Τουρκία, η οποία είναι και η κατοχική δύναμη. Βεβαίως περισσότερη σημασία έχει το περιεχόμενο της λύσης και όχι το αν θα έρθει λίγους μήνες πάνω, λίγους μήνες κάτω. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι η πάροδος του χρόνου δημιουργείται τελεσμένα σε βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Διότι είναι η ιδιομορφία του Κυπριακού τέτοια. Οι Τουρκοκύπροι με τη λύση του Κυπριακού στην πραγματικότητα αντί έχουν να πάρουν. Την επιστροφή στο κράτος, την οποία μπορούν να πάρουν αναλύονται και σε χίλια χρόνια. Εμείς είμαστε που θέλουμε πίσω εδάφη, θέλουμε περιουσίες, θέλουμε να διώξουμε τους έπικους. Ναι, αλλά εμείς είμαστε μόνο εκείνοι που δίνουμε, είπε και ο κύριος Ευσταθίου προηγουμένως. Η τουρκική πλευρά δεν δίνει κάτι. Και εμείς είναι που θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε το καλό παιδί. Διερωτώ με τι δώσαμε. Ένα από τη στιγμή που το Κυπριακό είναι αλήτο. Δίνουμε. Πού δίνουμε, σε ποιο δίνουμε. Επειδή ακούγεται αυτό έντονα. Το status quo έχουμε μπροστά μας και τίποτε πέραν τούτου. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι σε μια διαπραγμάτευση έχεις ένα συμφωνημένο πλαίσιο και είναι γνωστό αυτό το πλαίσιο και είναι συμφωνημένο, υπάρχουν οι αρχές και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως θα πάρεις και θα δώσεις. Αυτή είναι πραγματικότητα. Διαφορετικά γιατί συνομιλείς. Βάζουμε εμείς τους όρους μας και περιμένουμε την άλλη πλευρά να τους αποδεχτεί. Θα πρέπει να εμπλακούμε εμείς σε απευθείας συνομιλίες. Είναι ερωτήματα που επανέρχονται συνεχώς αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα απαντούμε και για τον κόσμο. Θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε να συνομιλήσουμε μόνο με την Τουρκία, γιατί αυτή έχει το πάνω χέρι στο Κυπριακό. Κοιτάξτε, όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και η διεθνής κοινότητα μας παραπέμπει σε συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και αυτό γίνονταν πάντα. Αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων είναι για επίλυση των εσωτερικών τυχών του Κυπριακού. Και έτσι πρέπει να είναι. Διαφορετικά, εάν δεχθούμε ότι συνομιλούμε για τα συνταγματικά μας, για το εδαφικό, για το περιουσιακό, για όλα αυτά με την Τουρκία, είναι σαν να τις επιτρέπουμε να επεμβαίνει στα εσωτερικά μας, αντιλαμβάνεστε. Οι διεθνείς τυχές του Κυπριακού, που έχουν να κάνουν με θέματα ασφάλειας, εγγύσεων, επίκων, αυτές είναι που πρέπει να λυθούν σε μια διευρυμένη διεθνή διάσκεψη, αντιπροσωπευτική, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν φτάσαμε όμως ακόμα εκεί. Για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να επιλύσουμε τις εσωτερικές ψυχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει καμιά προσπάθεια συνεννόησης με την Τουρκία. Βεβαίως και πρέπει να προσπαθούμε χωρίς αυταπάτες. Αλλά όταν το πράξαμε, προ 2-3 μηνών, θυμάστε όταν πήγαμε στην Τουρκία με τον άντρο των Κυπριανού, και εκεί δεχθήκαμε σφοδρές επικρίσεις, γιατί να πάμε. Αφενός λέμε δηλαδή γιατί συνομιλούμε με την Τουρκία, γιατί δεν συνομιλούμε με την Τουρκία και συνομιλούμε με τους Τουρκοκύπριους, και αφετέρου όταν δίδεται έστω μια ευκαιρία, έστω και σε επίπεδο κομματικών, όχι σε επίπεδο κρατικών, τότε αντιδρούμε. Τα βλέπετε όλα αυτά μπροστά μας. Ο κάθε λογικός άνθρωπος ποιος συμπέρασμα μπορεί να βγάλει, κυρία Γεωργίου. Μας φοβίζει οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Επειδή χτες είχατε και εκδώσει και μια ανακοίνωση σε σχέση και με δήλωση του Προέδρου του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος, του κ. Τζαν, αναφορικά με την απέτηση της Τουρκίας να χορηγηθούν 26.000 νέες υπηκότητες στα κατεχόμενα, και όλο αυτό έχει να κάνει και με την αλλαγή της ψευδοκυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια σκλήρινση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο Κυπριακό, και ότι η Τουρκία επιχειρεί επίσης να αλλάξει καταστάσεις εν όψη και των εξελίξεων? Να σας πω, υπάρχει μια συγκυρία αυτή τη στιγμή η οποία ευνοεί τη λύση του Κυπριακού, και είναι γνωστή η λόγη.
τη λύση δεν θέλουν οι διεθνείς παίκτες, με προεξάρχουσαν την Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει να αξιοποιήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλει να μην έχει προβλήματα στις σχέσεις της με τον ΝΑΤΟ, και αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται διότι αλληλομπλοκαριζόμαστε με την Τουρκία. Θέλουν μια σταθερότητα στην περιοχή. Η ίδια η Τουρκία είναι περικυκλωμένη πλέον με κράτη με τα οποία δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις. Έχει φροντίσει να τα χαλάσει με όλους τους γειτόνους τους, περιλαμβανομένης και της Ρωσίας τελευταία. Αντιλαμβάνεται και η ίδια ότι χωρίς λύση του Κυπριακού, ούτε οι Τουρκοκύπροι, ούτε ενδεχομένως και οι ίδια μπορούν να υποφεληθούν από το φυσικό αέριο. Και όλα αυτά δημιουργούν τη συγκυρία. Η συγκυρία δεν φεύγει επειδή αλλάζουν οι συνθήκες στα κατεχόμενα. Είναι αντικειμενική. Όμως, επειδή δεν λειτουργεί από μόνη της, επειδή είναι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων που πρέπει να επιβεβαιωθεί, εκεί έχουμε το πρόβλημα, ασφαλέστατα, γιατί έχουν έρθει στην εξουσία αυτή τη στιγμή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα δυνάμεις, οι οποίες στην πραγματικότητα και αυτές αντιτίθενται στη λύση της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Αυτό είναι που δημιουργεί τις δυσκολίες. Και μια από τις δυσκολίες αυτές είναι και το συγκεκριμένο ζήτημα με τους έπικους. Όμως, επαναλαμβάνω, η συγκυρία εξακολουθεί να είναι εκεί. Αν είναι να πάρουμε ένα μήνυμα από αυτά που συμβαίνουν στα κατεχόμενα, είναι ακριβώς ότι οι συγκυρίες δεν περιμένουν για πάντα. Mm-hmm. Έρχονται και παρέρχονται. Ναι, έχει να κάνει με αυτή την κατάσταση και επίσκεψη της κυρίας Νούλατ στην περιοχή. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Επαναλαμβάνω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για λύση ή κλείσιμο, όπως θέλετε, πέστε του Κυπριακού. Αυτό είναι που πρέπει εμείς να προσπαθούμε στο βαθμό. Θέλουν να μας επαναφέρουν το Ανάν, λέει ο κύριος Σιλούρης και ο Ευσταθίου. Να επαναφέρουν το Ανάν. Καλά. Έχω την εντύπωση ότι όσα ωφέλη μπορούσαν να αντληθούν από το Ανάν, έχουν αντληθεί και έχουν υπερεξαντληθεί. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε στο 2004, δεν βρισκόμαστε στην εποχή του σχεδίου Ανάν, είμαστε στο 2016 και έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Πέρασα 12 χρόνια από τότε και δεν έχει εξευρεθεί ακόμα λύση. Βεβαίως όμως, και απαντώ και σε αυτά που είπε ο κύριος Σιλούρης, είχαμε εγκαλύψει πάρα πολύ δρόμο με τον κύριο Θελάτ. Μας σταμάτησε ο Ερόγλου, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα με τον κύριο Ακίντζη, αλλά σίγουρα αυτά που συζητούνται δεν είναι το σχέδιο Ανάν. Από εκεί και πέρα φυσικά, αν κάποιον νομίζει ότι θα φύγουν όλα από το τραπέζι και θα έχουμε κάτι εντελώς καινούριο και όπως θα το ονειρευόμασταν εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά, τότε φυσικά πλανόμεθα πλάνη νυχτράν. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοούν αυτοί οι οποίοι επαναλαμβάνουν συνεχώς το ίδιο ρεφρέν. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να αντλήσουν πολιτικά ωφέλη τα οποία έχουν ήδη αντλήσει στο παρελθόν. Τελευταία ερώτηση αφορά το ότι ο πρόεδρος παρουσιάζεται αισιοδόξος και δήλωσε και ψες μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ακίντζη ότι γίνονται βήματα προόδου και ότι υπάρχουν θετικές εξέλιξεις στο Κυπριακό. Αυτό είναι προεκλογικό? Είναι αλήθεια? Μακάρι, κυρία Θωμά. Η δική μου η εντύπωση, η οποία μπορεί να είναι και λαθασμένη, είναι ότι μέχρι τουλάχιστον τις βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Δεν θα γίνει τίποτε. Μακάρι να μην συνεχιστεί αυτό και μετά τις βουλευτικές εκλογές, διότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή σκοντάφτουμε σε συγκεκριμένα κεφάλαια της λύσης του Κυπριακού. Θέλω να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι είμαστε σε έναν κομβικό σημείο. Εάν δεν μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο περιουσιακό, να φτάσουμε σε μια ακτίνα σύγκλησης τέλος πάντων, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να πάμε στο εδαφικό και στα θέματα ασφάλειας όπου θα κριθεί η Τουρκία και η πίεση θα είναι πάνω στην Τουρκία. Και αντιλαμβάνεστε ότι μετά τις εκλογές, αν περάσουν ακόμα μερικοί μήνες και δεν υπάρξει κάποια πρόοδος, από εκεί και πέρα φοβούμαι ότι πολλοί θα αρχίσουν να σκέφτονται πλέον τις προεδρικές εκλογές, από τις οποίες αυτή τη στιγμή απέχουμε σχεδόν 2 χρόνια, και αντιλαμβάνεστε ότι η συγκυρία για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως πιθανόν να χαθεί και αυτή, και θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη,
αν θα έρθει και πότε θα έρθει, διότι και το πότε έχει σημασία. Συνεπώς, οι μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές θα είναι κρίσιμοι. Και είναι εδώ που θέλω να καλέσω τους πολίτες να ενισχύσουν το ΑΓΕΛ, γιατί είναι η δύναμη η οποία έχει δικαιωθεί πλήρως από τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Θέλω μόνο να σας υπενθυμίσω ότι για 5 ολόκληρα χρόνια από το 2009 με συγχωρείτε μέχρι το 2014 όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις ήταν συνασπισμένες σε μια πολιτική και εμείς ήμασταν στην απέναντι όχθη. Μοναχικοί καβαλάριδες. Mm-hmm. Επιμέναμε στην πολιτική μας, κατέρευσαν εκείνη η πολιτική, διότι την ώρα που τον Μπαρπαρό σεριάνιζε στις νότιες θάλασσες μας, είχαμε και μια έκθεση του Γενικού Γραμματέα που ήταν η χειρότερη από το 2004. Πολύ άδικο μεν εξηγείται δε, όταν ο Έργουλο αντιλήφθηκε ότι είχαμε δυσκολία με τις συγκλήσεις, ήρθαν και προσποιήθηκαν ότι τις αποδέχτηκαν και με αυτόν τον τρόπο έπαιξαν πολύ αποτελεσματικά το παιχνίδι της επίρρευσης ευθυνών. Και όταν εγκατέρευσε εκείνη η πολιτική, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ορθώς πράττοντας, άρχισε να κινείται προς μια άλλη κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση της πολιτικής, την οποία εμείς πάντα ακολουθούσαμε. Και επειδή, επαναλαμβάνω, οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι, επιβάλλεται να ενισχυθεί το ΑΓΕΛ σε αυτές τις εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιλεπή. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα θέματα της υγείας. Ο πρόεδρος προχθές πρόψες στην δημοσιογραφική του είχε πει ότι το ΓΕΣΥ παραδέχτηκε ότι δεν έχει προχωρήσει όπως θα είχε, έπρεπε να είχε προχωρήσει και ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος. Και αυτό είναι ένα θετικό, το κρατάμε. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε παρά να μην διερωτώμαστε τι γίνεται με τα δημόσια νοσηλευτήρια, για τα οποία ακούγαμε συνεχώς SOS από όλους τους, και από τους νοσηλευτές και από τους γιατρούς, από όλο το προσωπικό, από τους ασθενείς, οι οποίοι βεβαίως διαμαρτύρονται γιατί δεν τη χάνουν εκείνης της περίθαλψης που πρέπει να τη χάνουν. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ, τον γιατρό τον Σωτήρη Κούμα. Καλημέρα σας, κύριε Κούμα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πού βρισκόμαστε? Είναι καλύτερα τα πράγματα? Ο πρόεδρος λέει θα συνεχιστεί ο διάλογος για το ΓΕΣΥ, αλλά αυτό δεν δίνει κάποιο ορίζοντα συγκεκριμένο που μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται το σχέδιο υγείας. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Σίγουρα είναι θετικό το ότι έχει εξαγγελθεί ή επαναληφθεί ακόμα μια φορά ότι σκοπός μας είναι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το θέμα είναι όμως πότε θα εφαρμοστεί και τι θα προηγηθεί πριν της εφαρμογής του ΓΕΣΥ σε επίπεδο δημοσίων νοσηλευτηρίων. Γιατί αν τα δημόσια νοσηλευτήρια παραμείνουν ως έχει, σίγουρα δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε επίπεδο ΓΕΣΥ. Και θα χάσουμε γενικά, ολοκληρωτικά, το σύστημα υγείας στην Κύπρο. Τώρα, πρέπει να πω ναι, ότι συνεχίζουμε να εκπέμπουμε, όπως το είπετε, SOS, για τα δημόσια νοσηλευτήρια. Η κατάσταση δεν έχει καλυτερεύσει ούτε κατά έναν... Επειδή είχαν έτσι δαχτυλοδειχτεί από όλη την κοινωνία, από πάρα πολλούς, υπάσινος φέρονται στην ευθύνη για την άσχημη κατάσταση για τις 2 εβδομάδες που έκαναν την απεργία τους διεκδικώντας αιτήματά τους. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα τώρα? Δεν έχουν καθόλου τα πράγματα, δεν έχουν καθόλου βελτιωθεί. Αν μιλούμε σε επίπεδο για τους γιατρούς, πρέπει να πω ότι των αντίον έχουν επιδεινωθεί. Θα αναφερθώ ειδικά στο θέμα της υποστελέχωσης. Ένα θέμα το οποίο αναφύγεται καθημερινά, το ζούμε εμείς οι γιατροί, και πρέπει να πω ότι λυπάμαι, γιατί στις αναφορές του κυρίου Προέδρου λέει ότι ο αριθμός των γιατρών είναι ήδη. Πρέπει να πω ότι, και να καυστηριάσω αυτό το γεγονός, ότι νομίζω οι πληροφορίες που ετοιμάζονται και δίνονται στον κύριο Πρόεδρο είναι αρκετά λασσασμένες. Εμείς σαν γιατροί εδώ πέρα ζούμε τελείως διαφορετικές εικόνες. Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, οι γαστρεντερολόγοι στη Λεμεσό. Να πάρω και το χθεσινό, το παράδειγμα που ήταν η μέρα για τον καρκίνο του εντέρου. Mm-hmm. Όταν είχαμε 2 και είχαμε γραμμές για 6 μήνες για να κάνουμε γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Και τώρα εδώ και 6 μήνες, 9 μήνες έχουμε ένα μόνο γαστρεντερολόγο στη Λεμεσό. Παραδείγματος χάρη. Η γραμμή φτάνει ήδη των 1,5 χρόνων. Είναι έτσι που λέμε ότι εστελεχώσαμε στα νοσοκομεία. Το παθολογικό τη Λάρνακα, όταν ήταν 8 γιατροί και τώρα δουλεύουν 4. Ο ένας είναι με προαφυπηρετική, έναν κομβικό τμήμα, παθολογικό είναι.
όταν αναγκάζονται στην ΑΕΦΚΙ να βγάζουν μέρα παραμέρα υπηρεσίες, αυτόν θεωρούμε ότι αστεργώσαμε σωστά τα νοσοκομεία. Σχεδόν όλα τα τμήματα, τα κλινικά, έχουν πρόβλημα με στελέχωση. Αφιπηρετούν. Φεύγουν οι συναδέλφοι, δεν αντικαταστώνται. Όταν αρχίσαμε πλέον στα κέντρα υγείας να βάζουμε γιατρούς απλώς να συνταγογραφούν, να θεωρούμε ότι αυτό είναι ιατρική, γιατί να πω πλέον. Και όλες αυτές οι προτάσεις έρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο. Θεωρούμε ότι δεν έχει τίποτα επιληθεί. Και πρέπει να αναφερθώ σε αυτό. Θεωρούν ότι είμαστε σε διάλογο. Δεν θα γίνεται, πρέπει να προειδοποιήσω πλέον ότι ο διάλογος δεν θα γίνεται για χάρη του διάλογου. Και επειδή είχαμε πρόσφατα και το γεγονός της ποινικοποίησης των απεργιών, ναι, ουσιώδης υπηρεσίες, πρέπει να αναφερθώ, ναι. Όπως λέει ο κώδικας εργασιακών σχέσεων, οι 6 εβδομάδες διάλογου έχουν παρέλθει κατά πολύ. Και είμαστε αναγκασμένοι πλέον να αρχίσουμε να προειδοποιούμε. Δεν θα μεταφέρονται πλέον οι ευθύνες ολοκληρωτικά της επιτυχίας ή της αποτυχίας των οποιοδήποτε πολιτικών αποφάσεων στις πλάτες των γιατρών. Και κατ' επέκταση και στους ασθενείς. Ας πούμε, βλέπω εδώ. Είναι αυτό που ήθελα να πω. Ναι, ούτε αιματολήπτες δεν έχει. Ναι. Πρέπει να αντιληφθούν οι ασθενείς ότι δεν είναι οι γιατροί που δημιουργούν το πρόβλημα. Αυτό που τους αρμόζει να λαμβάνουν ως πολίτες. Για να το προσφέρουν οι γιατροί χρειάζονται έναν σωστό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Οπότε κρατάμε ότι προειδοποιάτε ότι δεν θα ανοιχτείτε άλλο να στεχιστεί αυτή η κατάσταση, αφού γιατί δεν βλέπουμε τουλάχιστον. Δράσουμε στις ευκαιρίες. Πρέπει να πω ότι χθες στείλαμε ήδη επιστολή στον κύριο Υπουργό με προειδοποιητικό περιεχόμενο. Πλέον δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτά τα πράγματα. Την ευθύνη εμείς την έχουμε. Θεωρούμε ότι κανένας δεν αντιλαμβάνεται τι είναι ιατρική πράξη, τι σημαίνει ιατρική ευθύνη, και τα αναποθέτουν όλα στους γιατρούς. Ας τους να λύσουν το πρόβλημα, αφού αυτοί αντιμετωπίζουν τον ασθενή. Νομίζω πρέπει αυτός που ετοίμασε, το επαναλαμβάνω, τις πληροφορίες προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και εδώ δεν κάνουμε κριτική προς τον πρόεδρο, είναι κατανοητό, στον αρμόδιο ο οποίος ετοίμασε αυτές τις πληροφορίες, να έρθει μια ημέρα στα νοσοκομεία, να δει τι σημαίνουν γραμμές, τι σημαίνουν λίστες και ποιος έχει την ευθύνη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τους ασθενείς. Δηλαδή το ότι δημιουργούνται, αυξάνονται οι λίστες καθημερινά είναι γιατί είναι σωστά στελεχωμένα τα νοσοκομεία, επανδρομένα σωστά. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν και συντηρείται το πρόβλημα. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε για το θέμα μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το ΓΕΣΥ, αν θα γίνει. Καλημερίζουμε τον γιατρό και βουλευτή τον Αδάμο Αδάμου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Συντηρούνται τα προβλήματα, μας είπε και ο κύριος Κούμας, στα δημόσια νοσηλευτήρια και με αφορμή και τις δηλώσεις προψές του Προέδρου της Δημοκρατίας στην δημοσιογραφική διάσκεψη για τα θέματα της υγείας. Ακούμε για ΓΕΣΥ, ΓΕΣΥ δεν βλέπουμε. Είπε ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά δεν έχει θέσει κάποιες προθεσμίες για να δούμε και εμείς ως πολίτες ότι θα αρχίζουν να λύνονται τα προβλήματα, με αποτέλεσμα να ξεχυλίζει από τη μια η οργή των γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σωστά στη δουλειά τους, και από την άλλη και των ασθενών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχθές στη δημοσιογραφική του διάσκεψη δεν έθεσε χρονοδιαγράμματα, γιατί όπως τον άκουσα να λέει στη δημοσιογραφική, μετά τις βουλευτικές εκλογές και μέχρι το τέλος Ιουνίου θα μας παρουσιάσουν τον οδικό χάρτη, ο οποίος θα έχει και ημερομηνίες, φαντάζομαι. Άρα δεν παρουσιάσαν οποιασδήποτε ημερομηνίες. Οι μόνοι που παρουσίασαν ημερομηνίες, θέλω να σας φρεσκάρω τη μνήμη σας, ήταν ο Σταύρος ο Μαλάς, όταν παρουσίασε το σχέδιο εφαρμογής του ΓΕΣΥ, όταν κοστολογήθηκε, όταν στάληκε πίσω στον ΟΑΗ για να συμπληρώσει τα κενά, και τα κενά ήταν το λογισμικό και η αυτονόμηση στο νοσοκομείο, και είχε και χρονικό ορίζοντα έναξη στο τέλος του 2015. Μετά, ξέρετε, αλλάξαν τα πράγματα, ήρθε ένα άλλη κυβέρνηση η οποία το τράβηξε πίσω με το αιτιολογικό ότι θέλει να το ξαναδεί. Αυτόν το θέλω να το ξαναδώ, ξέρετε, παράπεμπε τότε στην μεγάλη συζήτηση που γινόταν, και ακόμα δεν έφυγε από το τραπέζι να με ρωτάτε εμένα, τη συμμετοχή στον ασφαλιστικό εταιρείο, δηλαδή από μόνο ασφαλιστικό να γίνει πολύ ασφαλιστικό. Όταν λοιπόν υπήρξε η άρνηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ίδιας της Τρόικα,
Τραβήχτηκε πίσω αυτή η απέτηση, η αίτηση και απέτηση να συμμετάσχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσα. Ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Πατσαλής, μάλιστα είχε κάνει τα νομοσχέδια, τα έφερε τα δύο νομοσχέδια στη Βουλή, όπου έλεγε ότι θα εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ σαν μόνο ασφαλιστικό, αλλά δεν απεκλείει στο μέλλον να γίνει και συζήτηση για το πολυασφαλιστικό. Μ' ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε προσεκτικά. Αναφέρεις στον κύριο Μπατσαλή, ο οποίος στην ουσία αναγκάστηκε να παραιτηθεί, ναι, στο τέλος της ημέρας. Ναι, μετά όταν πήρε τα νομοσχέδια στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του είπε να πάει πίσω να ξανασυζητήσει με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτά που σας είπα προηγουμένως για το σχέδιο, όπως ήταν δρομολογημένο και με ημερομηνίες του Σταύρου του Μαλά, ήταν ένα σχέδιο συμφωνημένο με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, εφόσον παραπέφθηκε πάλι για παρακάτω, τα δύο νομοσχέδια παραπέφθηκαν παρακάτω, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Πατσαλής, τότε παρατηθήκε. Το ΓΕΣΥ είναι και η μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί. Και είναι να το ακούει κάποιος, όποιος δεν θέλει να πάει στο Μήλο, λέει, οι πέντε μέρες κοσκινίζει. Αυτό μας φέρνει στο μυαλό. Αλλά σας λέω, βλέπω και εδώ και τις διαμαρτυρίες του κόσμου. Έλεγα και προηγουμένως και στον κύριο Κούμα, ας πούμε, για το πιο απλό, εκτός από τις ουρές, για όλα τα σοβαρά, ακόμα και ματολήπτες, είναι πιο λίγοι στα κέντρα που πάει ο κόσμος. Και θα δώσεις ένα, σου βάζουν, ας πούμε, σε τρεις μήνες να πάει. Μα κάποιος που επήγεται, τι, να γίνει να πεθάνει, ας πούμε, και δεν έχει τα χρήματα με την οικονομική κατάσταση να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να το πω έτσι λαϊκιστικά. Μην το ψάχνετε. Όπου ακουμπάς πάνω στον τομέα της υγείας, θα βρίσκεις συνέχεια τα προβλήματα που είναι χρονίζοντα προβλήματα λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της φυγής των γιατρών και αρκετών άλλων από τα κρατικά νοσοκομεία. Και φυσικά μας δώσαν και τους αριθμούς ότι δεν υποστελεχώθηκε, δεν μειώθηκε το προσωπικό, με τους αριθμούς που έδωσαν προχθές στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να λες έχω τους ίδιους αριθμούς με την υπηρεσία που παρέχω στον άρρωστο. Μα δεν είναι καν, μας είπε ο πρόεδρος της ΠΑΣΗΚΗ, οι ίδιοι αριθμοί και ότι παραπληροφορήθηκε ο πρόεδρος στην ουσία. Εγώ σας λέω τι αναφέρει προχτές ο πρόεδρος. Και λες συμβαδίζει. Από τη μια να λες ότι αν όριστε κύριε τους αριθμούς, οι αριθμοί μου είναι ήδη, και από την άλλη να γίνεται το ένα να δεις με στα νοσοκομεία με τις αυξανόμενες λίστες αναμονής και την μάλλον να υποχρεώνεται πια το κράτος να αγοράσει υπηρεσίες από αλλού για να μπορέσει να καλύψει αυτά που έπρεπε να καλύπτουν τα νοσοκομεία. Δεν συνάδει δηλαδή το ότι έχω εξασφαλισμό, μάλλον έχω ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού, αλλά από την άλλη στέλνω τους ανθρώπους στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Λοιπόν, άρα κάπου ο καθένας τα λέει με τα δικά του λόγια και τα βλέπει όπως εκείνος τα αντιλαμβάνεται, που για μένα είναι, για μας όμως τους λειτουργούς της υγείας, τόσα χρόνια που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και θέλω να συνεχίσω από εκεί που έμεινα, γιατί δεν ολοκλήρωσα. Ναι, πείστε μας. Ξαφνικά έρχεται στην Επιτροπή Υγείας ο νέος Υπουργός Υγείας και μας μιλάει για μην ηγεσί και για ενδιάμεσο ηγεσί. Ναι, εκεί που έγινε μεγάλος θόρυβος τότε. Ναι, αλλά ο Υπουργός Υγείας κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και σε μια συνέντευξη του που είδα προχθές την Κυριακή σε εφημερίδα, είπε ότι το απέσυρε. Το πήρε πίσω, ναι, αναγκάστηκε. Ναι, το πήρε πίσω. Αναγκάστηκε. Δεν είναι κοντά στη λογική, γιατί ο άνθρωπος έψαχνε να βρει χρήματα για να αναβαθμίσει και να αυτονομήσει τα νοσοκομεία. Και ήρθε και λέει, κύριε, εγώ θα σε φορολογήσω τον πολίτη. Έλεγαν τότε 1%, αλλά δεν ήταν σίγουρο το 1, μπορεί να και λίγο παραπάνω. Από την 1η-1η-2017 και να σου εφαρμόσω το ΓΕΣΥ 6 μήνες μετά, αλλά μόνο στα κρατικά νοσοκομεία. Δηλαδή στην ουσία ο πολίτης θα εφορολογεί του, θα πλήρωνε, ΓΕΣΥ δεν θα είχε και θα πήγαινε τον Ιούνιο να του παρέχει ένα μισό ΓΕΣΥ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται για να βρει τα χρήματα, τα 200 εκατομμύρια που χρειάζεσαι. Αφού αυτά τα εκατομμύρια που παίρνουν από τις αποκοπές τώρα των δημοσίων υπαλλήλων και από τις συμπληρωμές που γίνονται από τους ασθενείς που είναι περίπου 50-60 εκατομμύρια, δεν τα επενδύεις, κύριε, δεν τα αφήνεις πίσω στην υγεία και τα παίρνεις στα διάφορα δάνεια που έχεις μέσα στο Υπουργείο Οικονομικό. Πας και να ασκήσεις άλλη φορολογική πολιτική του κόσμου, λάθος μεγάλο, και να του φορολογείς και να μην του παρέχεις για εσύ.
εκείνο που είχαμε πει, εγώ προσωπικά το είχα πει εδώ και 8-9 χρόνια, ότι έπρεπε να αρχίσει και έτσι πρέπει να γίνει, κομμάτια σταδιακά. Ας αρχίσουμε από την πρωτοβάθμια. Το είχα πει τότε, μάλιστα το θέμα όταν το είχα πει τότε πήγαινε και στο Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος και το συζήτησε και σε πρώτη συζήτηση το αποδέχτηκε, μετά το απέρριψε και ήθελε καθολική εφαρμογή όλου του ΓΕΣΥ. Μπορούν να γίνονται η πρωτοβάθμια περίθαψη να αρχίσει το ΓΕΣΥ από εκεί παράλληλα με την προσπάθεια που γίνεται να αυτονομηθούν τα νοσοκομεία. Θα πάνε παράλληλα αυτά τα πράγματα ώστε σιγά σιγά σε βάθος χρόνου να μπορέσει να εφαρμόσει το ΓΕΣΥ. Γιατί αν πάμε μόνο να περιμένουμε την αυτονόμηση, θέλουμε 2-3 χρόνια. Θεωρείται προϋπόθεση πλέον η αυτονόμηση για ναι, να πάμε. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν χρειάζεται να αυτονομηθούν τα νοσοκομεία. Πώς θα αντεπεξέλθουν τα νοσοκομεία σε έναν τέτοιο περιβάλλον, όπου υπολειτουργούν, είναι υποστηλεχωμένα, λίστες αναμονής, ένα σωρό πράγματα. Πώς θα γίνει, θα είναι ανταγωνιστικά έναντι των ιδιωτικών, τα οποία θα θελήσουν να μπουν μέσα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιον ιδιωτικό νοσηλευτής να πει: δεν ενδιαφέρομαι, κύριε, εγώ να μπω μέσα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να είμαι ιδιωτικό. Και πρέπει να το υποχρεώσεις να μπει μέσα. Σωστό. Άρα λοιπόν, πολλά που πρέπει να γίνουν, και ήταν από το 2001 που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, που όλες αυτές οι διαπλοκές, τα συμφέροντα, ο φόβος της οικονομικής αποτυχίας, χίλια δύο πράγματα έριχναν αυτόν το ΓΕΣΥ στις ελληνικές καρέντες. Mm-hmm. Και ο κόσμος ευαρέθηκε να ακούει να μιλούμε για το ΓΕΣΥ. Mm-hmm. Ας κάνουμε συνειδητά μια προσπάθεια. Εμείς δηλώσαμε ότι θα κατέρθουμε στο διάλογο, ό,τι θελήσουν να κάνουμε συνενετικά, να βρεθεί κάτι για τον κόσμο, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας, που δεν τους εξυπηρετούμε. Mm-hmm. Για μένα τους βασανίζουμε τους πολίτες μας. Όταν φτάσουν στο σημείο να ασθενήσουν, να αρρωστήσουν. Και αυτά τα πράγματα δεν μας τιμούν. Ούτε σαν χώρα, ούτε σαν πολιτισμός, ούτε σαν ευρωπαϊκή χώρα, ούτε τίποτε. Παρόλο που έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για τους καρκινοπαθείς. Αυτό το ακτινολογικό στη Λεμεσό. Ακτινοθεραπευτικό. Η κλινική για τον καρκίνο του μαστού. Που ακούγαμε, έγιναν εξαγγελίες. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Και είναι. Και αυτά. Ναι. Έτσι, λίγο σύντομα μόνο, γιατρέ, παρακαλώ. Γιατί θα προσπαθήσω, ξέρετε, μιλώ γρήγορα και μπορώ να τα καλύψω. Όσον αφορά την κλινική του κέντρου μαστού, όπως λέγεται, που ήταν και μια αίτηση, απέτηση και αίτηση της Εθνικής Επιτροπής, της οποίας είχα την τιμή να προεδρεύω μέχρι πέρσι τον Οκτώβριο, ήταν η εισήγηση να γίνει το κέντρο μαστού. Αυτό έχει προχωρήσει. Διορίστηκε μια ad hoc επιτροπή, στην οποία ήμουν και εγώ μέλος, η οποία έχει τελειώσει, έχει παρουσιάσει τη μελέτη της, οι δαπάνες μπήκαν στον προϋπολογισμό και πρέπει τώρα, εφόσον είναι και στον προϋπολογισμό οι δαπάνες του κέντρου μαστού, να την τελειώσει το Υπουργείο και να αρχίσει τη λειτουργία της, μάλλον να γίνει μια αναβάθμιση της κλινικής μαστού που υπάρχει τώρα εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε κέντρο μαστού, με τον εμπλουτισμό με ανάλογο προσωπικό, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη λειτουργία για την ολιστική αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού, και καλοήθων και καλοήθων και κακοήθων. Όσον αφορά τα ακτινοθεραπευτικά, θα θυμάστε ότι επί προηγούμενης διακυβέρνησης είχαμε βάλει και στους προϋπολογισμούς τις δαπάνες που χρειάζονταν να γίνουν ακτινοθεραπευτικά στη Λεμεσό. Μετά σταυρώθηκαν και μετά εξαφανίστηκαν από τους προϋπολογισμούς. Τώρα, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δημοσιογραφική του διάσκεψη, θα μπουν θα αρχίσουν οι εργασίες να μπουν δύο μηχανές στο νοσοκομείο Λεμεσού. Η Εθνική Στρατηγία των Καρκίνων μιλούσε και για τη Λεμεσό και για τη Λευκωσία. Έγινε και η μελέτη της Δόκτωρος Κένι, που επιβεβαίνουν αυτά που έλεγα τόσα χρόνια και τους τα είπα και από την Ολομέλεια της Βουλής, ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της μελέτης, όπως και ήταν. Από εκεί και πέρα όμως, είχα ζητήσει φεύγοντας από την Επιτροπή στον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μαμπορίδη, ότι πρέπει να επικαιροποιήσει τη στρατηγική του καρκίνου. Μετά από τόσα χρόνια, 7 χρόνια που ψηφίστηκε, πρέπει να επικαιροποιηθεί αυτή η στρατηγική, γιατί πολλά πράγματα τεκταίνονται και γίνονται προπάντως στη Λεμεσόν, όταν ακούμε ότι θα λειτουργήσουν ακόμα δύο ακτινοθεραπευτικά στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει το κράτος να ασκήσει σωστή πολιτική για τον καρκίνο και πρέπει να ξέρει που χορηγεί άδειες. Εκεί που δεν είχαμε στη Λεμεσό, δηλαδή ξαφνικά θα αποκτήσουμε 3 κέντρα στη Λεμεσό. Αυτά δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω. Πρέπει να υπάρξει πολιτική για το πώς πρέπει να είναι οι υπηρεσίες καρκίνου και ας κάνουν αυτήν την ομπρέλα να συντονίσει, να αναλάβει το κράτος την ευθύνη να ασκεί πολιτική, να σχεδιάζει και να ασκεί πολιτική υγείας, ιδιαίτερα για τον καρκίνο. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να επανέλθουμε ειδικά για τα θέματα αυτά του καρκίνου. Κυρία Δάμου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλημέρα.
Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Βουλευτικές εκλογές 2016. Είναι η ώρα των υποψηφίων, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε καταρχήν με τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, είναι υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφιος, δεν έχετε απογοητευτεί από την πολιτική για τους πολιτικούς? Και το ρωτάω αυτό, επειδή υπάρχει έτσι μια απαξίωση την οποία δεν πρέπει να αγνοούμε μέσα, μέσα στους πολίτες για το πώς χειρίζονται οι πολιτικοί την πολιτική. Καλή σας μέρα. Καταρχάς, αυτό που είπατε αποτελεί ακριβώς και έναν από τους χειρότερους λόγους για τους οποίους είμαι ξανά υποψήφιος. Η απογοήτευση, η οποία προέρχεται από συμπεριφορές που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, και όσο περνά ο καιρός πυκνώνουν αυτές οι συμπεριφορές από στελέχη της κεντρικής πολιτικής κοινής, από αστέρες του παλαιού πολιτικού προσωπικού, είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο με οδηγεί στο να συνεχίσω να διεκδικώ την εκπροσώπηση των πολιτών στη Βουλή. Mm-hmm. Ό,τι χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ ο τόπος μας αυτή τη στιγμή είναι ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εξαιρετικά άγρυπνη συνείδηση. Ανθρώπους οι οποίοι να έχουν γεραίες πνευματικές και ηθικές βάσεις. Ανθρώπους οι οποίοι να είναι εξαιρετικά καθαροί για να μπορέσουν να αντέξουν τους πειρασμούς της εξουσίας. Κοιτάξτε, η εξουσία προσφέρει πάρα πολλούς πειρασμούς. Δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναμειγμένοι στην πολιτική για να λαμβάνουν δημόσια αξιώματα, εάν το θελήσουν, να επιχειρήσουν και την διαπλοκή και να εμπλακούν στη διαφθορά και να επιχειρήσουν τον πλουτισμό. Όμως, όλοι όσοι φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τους πολίτες στη Βουλή, πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο να θέλουν, αλλά κυρίως να μπορούν να αφιερώσουν τον εαυτό τους στα κοινά. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα διαθέτουν και την εντιμότητα και την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλεια. Mm-hmm. Και βεβαίως όλοι όσοι τώρα βλέπουμε να σύρονται στα δικαστήρια είναι υπόδικοι ή να είναι υποδιερεύνηση, πριν εκλεγούν, πριν ψηφίσουν τους πολίτες, όλοι διατείνονταν και όλοι διατείνονται ότι είναι καθαροί και έντιμοι και ειλικρινείς. Και εδώ θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, αλλά να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι επειδή έκανα αναφορά στην πολιτική για τους πολιτικούς, δεν αναφέρουμε σε όλους. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πολιτική. Ασφαλέστατα, γι' αυτό μίλησα για κάποια από τα στελέχη της πολιτικής κοινής. Αλίμονο να ήταν όλοι διεφθαρμένοι, σημαίνει ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να σώσει αυτόν τον τόπο. Όμως, ήθελα να πω ότι υπάρχουν τρεις ηγετικοί ρόλοι μέσα στην κοινωνία, πολύ σημαντικοί. Είναι ο ρόλος του γονιού, είναι ο ρόλος του δασκάλου και ο ρόλος του πολιτικού. Οι άνθρωποι που εσαρκώνουν αυτούς τους ρόλους διδάσκουν καθημερινά με τις πράξεις τους και το ήθος τους. Πρέπει να αποτελούν πρότυπα. Επειδή εσείς, κύριε Αναστασιάδη, έχετε επαφή άμεση με την νέα γενιά ως εκπαιδευτικός, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, βεβαίως, ναι, είμαι φιλόλογος. Είστε φιλόλογος και έχετε συνεχή επαφή με τους νέους, με τους νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί που καταταλαιπωρούνται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Βέβαια, οι μαθητές της μέσης εκπαίδευσης ίσως προβληματίζονται οι μεγαλύτεροι, δεν έχουν νιώσει άμεσα στο πετσί τους, δεν βιώνουν, εκτός από το ότι κάποιοι ίσως αναγκάστηκαν να μην κάνουν τόσα ιδιαίτερα όσα έκαναν και τα λοιπά. Όμως το μέλλον τους δεν προδιαγράφεται ιδιαίτερα ευίωνο. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ισχύει αυτό που λέτε είναι αυτό που οδηγεί τους νέους να αποστρέφονται την πολιτική και να έχουμε στις δημοσκοπήσεις τα τόσο υψηλά ποσοστά πρόθεσης αποχής από τις πολιτικές διαδικασίες, από τις εκλογές. Το κουβεντιάζω συχνά με τους νέους αυτό, και στα πλαίσια του μαθήματος της πολιτικής αγωγής, και στα πλαίσια του μαθήματος των νέων ελληνικών. Μας δίνεται ευκαιρία να διεξαγάγουμε πολλές συζητήσεις για τη δημοκρατία, την ουσία της δημοκρατίας, το ρόλο του ενεργού πολίτη,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας απέναντι στην πατρίδα μας. Αδιαφορούν οι νέοι. Μπορώ να σας πω ότι οι νέοι διψούν για σωστούς ηγέτες. Πολλές φορές αδικούμε τους νέους όταν τους θεωρούμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτόν τους και δεν έχουν συνείδηση πολίτη. Απλώς αναζητούν σωστά πρότυπα και εμείς δεν τους δίνουμε τα σωστά πρότυπα. Ούτε ως πολιτικοί, ούτε ως δασκάλοι πολλές φορές, ούτε και ως γονείς δεν δίνουμε τα σωστά πρότυπα. Η ψυχή των νέων διψά και για αξίες και για αρχές και για ιδανικά. Διψά για τα υψηλά και τα ωραία. Εκφύσεως ρέπει ο νέος προς αυτά. Γοητεύεται από αυτά. Γιατί αυτά δίνουν νόημα στη ζωή του. Εμείς ευθυνόμαστε που δεν τους δίνουμε τα σωστά πρότυπα. Και με όλα αυτά, όλο αυτό το γκρέμισμα που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, όλα αυτά που περάσαμε και συνεχίζουμε να περνούμε και δυστυχώς για αρκετών καιρών, θα βιώνουμε ακόμη τις επιπτώσεις των λαθών που κάναμε ως πολιτικό σύστημα και ως πολιτική. Δεν είναι η ώρα της αναζήτησης των ευθυνών τώρα, που και οι παρακτές είναι και βαρύτατες, αλλά θέλω να γενικεύσω. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και προφανώς τη μεγάλη ευθύνη την έχει το πολιτικό σύστημα με όσους λειτουργήσαν το πολιτικό σύστημα. Με όλους αυτούς που αποτελούν το λεγόμενο παλαιό πολιτικό προσωπικό που είχαν την ευθύνη της Κύπρου τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν φτάσαμε ξαφνικά εδώ που φτάσαμε. Τώρα όσον αφορά τις προοπτικές των νέων, πρέπει να στηρίξουμε την πίστη των νέων και να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή. Και ευτυχώς ο λαός μας ανταποκρίθηκε στην αδύρυτη ανάγκη να υποστεί οδυνηρές θυσίες και με θαυμαστή ωριμότητα επέτυχε κάτι πολύ σημαντικό τα τελευταία 3 χρόνια. Πέτυχε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της πατρίδας μας με οδυνηρές επαναλαμβάνω θυσίες. Και περιμένει... η ολοκλήρωση του προγράμματος είναι επίτευγμα, μέγα επίτευγμα του ίδιου του λαού. Έτσι, να το κρατήσουμε. Βεβαίως, αυτό. Ναι, βεβαίως. Και ασφαλώς υπήρχε η πολιτική καθοδήγηση, υπήρχε ένας σχεδιασμός από την κυβέρνηση, η οποία έχει και αυτή την ευθύνη και αυτή και την πρωτοβουλία. Χωρίς όμως την συνδρομή του λαού, που ανταποκρίθηκε με θαυμαστόν τρόπο, με μεγαλοσύνη θα έλεγα, δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά επειδή βλέπω, θέλω να μου επιτρέψετε τώρα. Πολύ σύντομα βλέπω, μόνο έτσι για ένα λεπτάκι. Ναι, επειδή για βλέπω και κάποια ανεφορία από πολλούς να νομίζουν ότι με το που ολοκληρώθηκε το μνημόνιο φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας είπω ότι όχι μόνο δεν φτάσαμε στο τέλος, ούτε καν στην αρχή του τέλους δεν είμαστε. Η ολοκλήρωση του μνημονίου είναι απλώς το τέλος της αρχής. Κάναμε μια καλή αρχή. Όσο καιρό ήμασταν στο πρόγραμμα στήριξης, αν κάτι δεν πήγαινε καλά με την οικονομία μας, θα ήμασταν προστατευμένοι από τους δανειστές μας. Τώρα πια πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε ξανά να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας. Ευχαριστώ κύριε Αναστασιάδη. Ευχαριστώ. Πρέπει να μείνουμε ως εδώ. Καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Άθο Καζαντζή εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Καλημέρα σας κύριε Καζαντζή. Καλή σας μέρα. Επειδή μου έδωσε διάφορες πάσεις ο κύριος Αναστασιάδης, θα τα θέσω και σε εσάς. Πέρασαμε το μνημόνιο επιτυχώς, κάναμε υποχωρήσεις, αλλά δεν φτάσαμε στο τέλος, μάλλον είμαστε στην αρχή. Και έδωσε και το μήνυμα, αν θέλετε, προσοχή με το τι διεκδικείται. Αυτό μας είπε στην ουσία. Νομίζω ο κ. Αναστασιάδης συνεχίζει από εκεί που έμεινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνομαστός του κ. Αναστασιάδη, που ωρεοποιούν την κατάσταση και απλώς τους μόνους που στοχοποιούν είναι τους εργαζόμενους. Τις θυσίες τους έκαναν οι απλοί άνθρωποι και οι εργαζόμενοι. Και από αυτήν όλη την εξέλιξη και την πορεία των 3 χρόνων, οι μόνοι που κέρδισαν ήταν οι λίγοι, οι πλούσιοι που έγιναν πλουσιότεροι, αλλά οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. Νομίζω ότι πρέπει να κατεβούσουν στον κόσμο, να δουν την πραγματική οικονομία, να δουν πώς ο κόσμος ζει σε μια κατάσταση δυστυχίας, στη φτωχοποίηση. Γιατί καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να ζήσουν
με 300-500 ευρώ δεν ζει σήμερα ένας άνθρωπος. Είναι και η νέα γενιά η οποία στην ουσία υφίσταται έτσι, ένα σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια της να υλοποιήσει τα όνειρά της, να... Ξέρετε, όταν ξεκινούμε είμαστε 18 χρονών, θέλουμε να κατακτήσουμε και νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε τον κόσμο. Η νέα γενιά σήμερα είναι το σήμα αυτής όλης της πολιτικής των μνημονίων και της φιλελευθερωποίησης. Η νέα γενιά, το μόνο που μετά από όταν πάει να σπουδάσει, τελειώνοντας το σχολείο, θέλει να πάει να σπουδάσει, τελειώνοντας από τις σπουδές που κάνει. Σήμερα οι περισσότεροι νέοι που τελειώνουν τις σπουδές τους φεύγουν στο εξωτερικό. Σήμερα υπάρχει μετανάστευση νέων επιστημόνων στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή, γιατί δεν μπορούν να εξευτελίζονται στην Κύπρο με μισθούς των 500 ευρώ. Mm-hmm. Αγωνίζονται για έναν καλύτερο αύριο. Γι' αυτό πρέπει να είναι και ο στόχος μας. Εμείς πρέπει να, στο επίκεντρο μας, πρέπει να έχουμε πάντοτε τους νέους. Γιατί αν δεν προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε για καλυτέρευση της ζωής τους, τότε αυτός ο τόπος δεν θα έχει μέλη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν είπα στην αρχή ότι είστε υποψήφιος, κατέρχεστε με το Αγγέλ, κύριε Καζαντζή. Νομίζω ότι δεν το έχω πει, οπότε είναι καλά να το διευκρινίσουμε. Θυμίστε μας σε ποια επαρχία. Στην επαρχία Λάρνακας, μια επαρχία έτσι με ιδιαίτερα προβλήματα και, και κόσμο. Το τελευταίο καιρό βρίσκεται στο επικέντρο της. Είπα να μην το πω αυτό, το λέτε εσείς όμως. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε αναφορικά με τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Λάρνακας. Η πόλη της Λάρνακας ήταν πάντοτε ο φτωχός συγγενής. Όμως αυτήν την τριετία έχει παραμεληθεί αρκετά. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ακόμα και αυτά που ο πρόεδρος Αναστασιάδης με μια έτσι μεγαλειώδη επίσκεψη στη Λάρνακα τον Ιούλιο του 2015 ήρθε και ανέγγειλε κάποια έργα τα οποία μας έλεγε και υπουργός ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινούσαν και θα ήταν έναν εργοτάξιο η Λάρνακα. Σήμερα φτάσαμε στον Απρίλιο του 2016 και δεν έχει κινηθεί οτιδήποτε. Ακόμα και αυτά που έχουν αναλάβει τα μικρά για ασφαλτοστρώσεις των κύριων αυτηριών ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει δρόμος Μαζωτού, Κιτή Μαζωτού, αυτά έχουν μείνει μόνο στα χαρτιά και υποσχέσεις. Και είναι καθαρά όταν το λέγαμε από τότε ότι ήταν ένα πυροτέχνημα και καθαρά προεκλογικό. Προεκλογική εξαγγελία, η οποία σήμερα διαψεύδονται. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εσάς, να ευχηθώ και σε εσάς καλή επιτυχία, κύριε Καζαντζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή μας ακούει η κυρία Ελένη Χρυσοστόμου, αριστείνη στο Δημοκρατικό Κόμμα. Καλημέρα σας, κυρία Χρυσοστόμου. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θέλετε να σταθούμε κι εμείς, όπως με τους προηγούμενους, λίγο στο τι έχει, είστε και νέος άνθρωπος, τι χάνει η νέα γενιά από αυτή την κατάσταση, την οικονομική που επικρατεί στον τόπο και στο ότι παρά το γεγονός ότι ευημερούν οι αριθμοί, δεν βλέπουμε να βελτιώνονται τα πράγματα, η ανεργία είναι εκεί, ειδικά η μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία μεταξύ πτυχιούχων, άνθρωποι φεύγουν από την Κύπρο. Θα έλεγα ότι αυτές είναι οι επιπτώσεις του μνημονίου, οι οποίες... για τις οποίες καθημέρα μας βομβαρδίζουν οι κυβερνώντες ότι είναι το success story. Το αποτέλεσμα του success story είναι μια γενιά, δεν θα έλεγα να πάει χαμένη, διότι δεν μου αρέσει να είμαι απεσιόδοξη, όμως μια γενιά η οποία έχει δει τα όνειρά της να πάνε χαμένα. Mm-hmm. Διότι δυστυχώς η ανεργία είναι στα ύψη, πολλοί νέοι μας έχουν ξενιδευτεί, άλλοι τόσοι σκοπεύουν να ξενιδευτούν και δυστυχώς δεν βλέπουμε κανένα όραμα ή σχεδιασμό ώστε να αποτραπεί αυτή η έξοδος, θα έλεγα, από τη χώρα μας, από τον νέο κόσμο. Διότι μην ξεχνάμε ότι στην επόμενη δεκαετία, ακόμα και στην πενταετία που θα έρθει, αυτό θα φανεί. Θα φανεί στην οικονομία, θα φανεί στο εργατικό προσωπικό, στο επιστημονικό προσωπικό. Χάνουμε πολλά μυαλά,
χάνουμε εργατικά χέρια. Ίσως αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, αφού πάμε καλά στους αριθμούς. Ανάπτυξη σιγά σιγά υπάρχει, γιατί να βιαζόμαστε, λέει η κυβερνητική πλευρά, και να μην έχουμε υπομονή. Κοιτάξτε, είναι θέμα ανθρώπινο. Δηλαδή όταν ένας νέος, θα έλεγα, πάει στο εξωτερικό, δημιουργήσει μια ζωή, ίσως δημιουργήσει και οικογένεια, ίσως πάρει και την οικογένειά του στο εξωτερικό. Πόσο εύκολο είναι να επαναπατριστεί σε 5 χρόνια ή σε 3? Είναι εύκολο. Είναι θέμα, είναι ανθρώπινο. Και είναι εκεί που θα ριζώσει ο καθένας. Ο κίνδυνος, θα έλεγα σε εισαγωγικά, είναι να μείνει εκεί. Το θέμα είναι να μην φύγουν αυτοί οι νέοι. Το θέμα είναι να μην αναγκαστούν να φύγουν. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε κανένα πλάνο. Τίποτα δεν βλέπουμε. Το μόνο που βλέπουμε είναι εξαγγελίες, ωραιοποίηση της κατάστασης και συνεχίζει αυτό το παραμύθι του success story. Και θα σας έλεγα, θα το πάρω και ένα βήμα πιο κάτω. Δεν είναι μόνο οι νέοι. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα και για τους 50-άριδες και για τους 55-άριδες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό λόγω ηλικίας, λόγω οικογενειακής κατάστασης. Ούτε για αυτούς έχουμε δει κάποιο πλάνο από αυτήν την κυβέρνηση. Ναι, είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι που δεν γράφονται πλέον και στους καταλόγους των ανέργων, με αποτέλεσμα να ακούμε ότι έχουν μειωθεί οι αριθμοί των ανέργων. Βεβαίως. Εγώ προκαλώ την κυβέρνηση να μας πει τι έχει μειωθεί. Έχουν μειωθεί οι μακροχρόνιοι άνεργοι, έχουν μειωθεί αυτοί που ξενιτεύονται, έχουν μειωθεί οι συνανθρώποι μας, οι συμπολίτες μας, που ζουν με μισθών κάτω των 500 ευρώ. Είναι πολύ εύκολο να οριοποιούμε την κατάσταση και να λέμε ότι οι αριθμοί μας ευημερούν, αλλά η ουσία, η πραγματική οικονομία, έχει διαφορετική εικόνα. Μάλιστα. Και τη βιώνουμε όλοι καθημερινά, όλοι μας τη βιώνουμε. Είναι αλήθεια. Μπορούμε όμως να είμαστε έτσι αισιόδοξοι, ή τώρα επειδή είναι και εκλογές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να δώσουν ζωφερή εικόνα? Κοιτάξτε, είμαστε αισιόδοξοι, αλλά το θέμα είναι, για να είσαι αισιόδοξος πρέπει να έχεις μια καλή βάση να πατήσεις πάνω της για να είσαι αισιόδοξος. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει έναν όραμα ή ένας προγραμματισμός σωστός, ώστε να μπουν κάποιοι στόχοι για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Δεν είναι. Έχει φύγει η Τρόικα, αλλά δυστυχώς το μνημόνιο είναι εδώ. Έχει φύγει η Τρόικα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν σχεδιασμοί. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός, ώστε να έρθει η περιβόητη ανάπτυξη, την οποία ακούμε τόσο καιρό, και ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός, ώστε να δημιουργηθούν δουλειές για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε πολίτες να ζούμε το ε. Είναι μια βοήθεια μεν, αλλά ας μην γίνει τρόπος ζωής. Ας μην γίνει η διέξοδος η οποία μας καθησυχάζει, και δεν πρέπει να υπάρχει όραμα και σχεδιασμός για ανάπτυξη της οικονομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοστόμου. Καλή επιτυχία και σε εσάς να ευχηθούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, με τους υποψηφίους. Είναι η ώρα των υποψηφίων, όπως λέμε, για τις βουλευτικές εκλογές της 22ης Μαΐου, και στην τηλεφωνική γραμμή μας ακούει υποψήφιος της Αλληλεγγύης, ο κύριος Νίκος Αναστασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα καινούριο κόμμα. Έτσι, πέστε μας λίγα λόγια. Ποιοι είναι, κύριοι, οι στόχοι σας? Πώς αποφασίσατε να διεκδικήσετε θέση στην Βουλή? Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα έτσι διάθεση, γιατί ασχολούμαι αρκετά χρόνια. Το 5 χρόνια ήμουν πρόεδρος της ΠΕΔΕ Κλάμακας Αμοχώστου. Mm-hmm. Υπηρέτησα σχεδόν 15 χρόνια δημοτικό. Τελειώνει η θητεία μας, υποτίθεται, σε λίγους μήνες. 15 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Και πιστεύω ότι έχω την πείρα και μπορώ να προσφέρω. Και από τα έδρανα της Βουλής, μάλιστα. Ναι. Και από τα έδρανα. Τα θέματα είναι όλα γνωστά.
Επειδή είχατε εμπειρία και με την, και με την ΠΟΒΕΚ, είπατε ήσασταν, πώς βλέπετε την κατάσταση με τους μικρομεσαίους οι οποίοι κλείνουν ο ένας μετά τον άλλο, και πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική κρίση, είναι και διάφορες πολιτικές που μεθοδεύονται και οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Να σας πω, ξέρετε, πριν χρόνια είχαμε αρκετά εργοστάσια και βιοτεχνίες που απασχολούσαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σήμερα έχουμε χιλιάδες τίμιους ανθρώπους που σέβονται στα δικαστήρια για υποχρεώσεις που δυστυχώς δεν μπορούν να, να ανταπεξέλθουν. Τα καταστήματα και οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες, αυτά τα μικρά που έχουν μείνει υποτίθεται, καθημερινά δυστυχώς κλείνουν. Το χειρότερο από αυτά από όλα, για να είναι, είμαστε και δίκαιοι, δεν έγινε καμία μα καμία σκέψη ή πράξη ούτως ώστε να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, να πούμε έτσι, πάντα βοηθούσαν στην οικονομία, και η αλήθεια είναι ότι είναι η ρεκοκαλιά της οικονομίας. Αλλά ούτε έναν μικρό σημάδι δεν έχουν δείξει ούτως ώστε να βοηθηθούν αυτές οι μικρομεσαίες, που έπρεπε να τους προσφέρουν κάτι, δηλαδή να ιδρυθεί ένας κρατικός χρηματοδοτικός μηχανισμός, να παραχωρήσει χαμηλότερα δάνεια, να γίνουν προγράμματα εξυγχρονισμού, απασχόλησης από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Χρειάζονται διάφορες τομές να αλλάξουν, ώστε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Μικρές επιχειρήσεις, ναι, ναι. Γιατί εμείς στην Κύπρο λέμε μεσαίες και στην Ευρώπη θα λέμε μικρές είναι οι μεσαίες και οι μεγάλες οι δικές μας. Έτσι. Να ρωτήσω τώρα το θέμα με τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον καμία νομοθεσία μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για να μην τις επαναλάβουμε. Νομίζετε ότι λειτουργήσε η λειτουργία, αν θέλετε, για την αγορά και για τους μικρομεσαίους ανασταλτικά? Θα σας πω, επειδή είχαμε και συναντήσει και με την κυρία Υπουργό παλιά, και της είπα ότι ο Κύπριος σήμερα, αυτός που κρατά 50% που μπορεί να εξοικονομήσει στη τσέπη του, εκτός από τις υποχρεώσεις που έχει για τα παιδιά του, στη οικογένεια του, τι είναι τα 100, άντε 150 οι πιο πολλοί που αν μπορούν να τα ξοδέψουν. Δηλαδή δεν τους φτάνει που το που τη Δευτέρα μέχρι το Σαββάτο να τα ξοδέψουν και χρειάζονται την Κυριακή. Και είναι δηλαδή δικαιολογία να λες, διότι αυτό δεν είναι σημερινό το πράγμα. Δηλαδή υπήρχε σκέψεις να καταργήσουν τα πάντα, οι φιλελευθεροποιούν και τα ωράρια και οι αργίες και οι μη αργίες και τα πάντα. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ήταν μια πολιτική την οποία επιέζαν ορισμένοι, που δυστυχώς στην Κύπρο 5-6 μεγάλοι κυβερνούν μέσα στον τόπο για να παίρνουν τα αποφάσεις αυτές, και δεν λαμβάνονται οι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που και αυτοί έχουν δικαίωμα στη ζωή να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να παντρέψουν τα παιδιά τους, να τους σπουδάσουν. Και σήμερα είναι όλοι οι άνθρωποι απελπισμένοι, διότι αναγκάζονται να μην στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιαίτερα, να μην σταματούν τα παιδιά τους που είναι σπουδές τους. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα είναι κατ' εμένα καταδικαστέο. Mm-hmm. Διότι τι σημαίνει δηλαδή μια Κυριακή που έχει ο άνθρωπος να δει τα παιδιά του, τα αγκόνια του, να ξεκουραστεί, να νιώσει όσο είναι άνθρωπος. Αν είχε, να σας πω και κάτι όμως, αν όντως δικαιολογήτουν και έρχονταν εξωγήινοι ή έφερναν μας τόσο τουρισμό στην Κύπρο που επιβάλλεται να μείνουν για την Κυριακή και 24 ώρες ο κόσμος, εφόσον θα είχε γύρους καλούς, θα έφτιανε και κέρδος, τότε σε ένα άλλο τρόπο να κάνει και δυο και τρεις βάρκες να δουλεύει. Αλλά για το όνομα του Θεού, τώρα κοροϊδευόμαστε. Χρειαζόμαστε εμείς δηλαδή τόσες πολλές ώρες σε την Κυριακή, γιατί δεν φτάνει ο κόσμος να δουλέψει? Έλεος πιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited.
Κατερίνα Κυριακού είναι εδώ, στο ανοιχτό παράθυρο, στο αθλητικό παράθυρο. Με συγχωρείτε. Και σε ακούμε, Κατερίνα. Καλημέρα. Έχει σημαντικού αγώνες σήμερα. Ναι, βέβαια, είναι η επαναληπτική της ημιτελικής φάσης του κυπέλου. Στις 5 Απόλλων Αποέλ, στις 7 Ομόνια ΑΕΚ. Νομίζω ότι τα έχουμε πει και χθες, τις τελευταίες μέρες το συζητάμε, ότι όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Δύο ισοπαλίες είχαμε στις 6 του μηνός όταν έγιναν οι πρώτοι αγώνες. 1-1 από Ελ Απόλλωνα στο Γάσιπι. Σήμερα θα δούμε τον επαναληπτικό στο Τσίριο Στάδιο. Και το άλλο παιχνίδι, 0-0 είχε λήξει το μάτσα ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνια στο Γάσιζι. Σήμερα η προσοχή μεταφέρεται στο στάδιο Γάσιπι σε 7 η ώρα. Είχαμε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχασε στην Ευρωλίγκα από την Λαμποράλ Κούτσα. Στον τελικό κυπέλλου Γερμανίας προκρίθηκε η Μπάγερ. Είχαμε αγώνες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Η Paris Saint-Germain αχώθηκε, αλλά τελικά τα κατάφερε και προκρίθηκε στον τελικό. Είναι μέρα κυπέλλου και η χθεσινή και η σημερινή γύρω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε εξελίξει στην Ελλάδα. Ο Πογιέτ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της ΑΕΚ. Όμως, επειδή ξέρω ότι πιέζει και ο χρόνος, πριν πάμε στις εφημερίδες, να πω ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Είχε ζητήσει στοιχεία ο οργανισμός από τον πρόεδρο της ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμνη με επιστολή 15 Απριλίου και έλαβε απάντηση πρόθεσμα, αναφέρει η ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ συνεδρίασε χθες και εξέτασε το ενδεχόμενο παραπομπής του θέματος στην ΑΔΕΑ με βάση τον περί ΚΟΑ νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς. Σε αυτήν την ανακοίνωση αναφέρεται, επισημαίνεται ότι μετά από σχετική νομική γνωμάτευση, το θέμα δεν μπορεί να παραπεμφθεί στην ΑΔΕΑ σε ό,τι αφορά την ενέργεια με τη φανέλα, η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο δελτίο τύπου του οργανισμού, κρίνεται ως απαράδεκτη και προκλητική για τα αισθήματα των Ελληνοκυπρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι την καταδικάζει απερίφραστα. Επισημαίνει ιδέα το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τέτοιες ενέργειες σαφώς και πρέπει να αποφεύγονται. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο παρέτησης του κ. Κουτσοκούμνη, θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, εναπόκειται στα σωματεία μέλη της ΚΟΠ, αλλά και στον ίδιο καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΟΑ. Νομίζω σιγά σιγά το θέμα αυτό θα ξεχαστεί από τους περισσότερους. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιος άλλος, ίσως να είχε παραπεμφθεί, όχι η ΑΔΕΑ και δικαστική και παντού, έτσι ώστε να τον τελειώσουν εντός εισαγωγικών από την όποια δραστηριότητα. Δεν πρέπει να είμαστε και υπερβολικοί όμως. Όχι, δεν είναι θέμα υπερβολής. Είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Και όταν λες υπερβολική, τι εννοείς? Γιατί είμαι πολύ έντονη για το θέμα αυτό. Επειδή προφανώς να έχουμε έτσι λίγο διαφορετικές απόψεις, ναι, για τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός σας, μην το συζητήσουμε, θα το πούμε στο διαδρόμο άνθρωπος, για να μην απασχολήσουμε τους ακροατές. Ο άνθρωπος αυτός εκπροσώπησε όχι την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά την Νότια Κύπρο, την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιου Κύπρου. Κάπως πήγε τότε. Επίσημα το εισαγωγικό, να το πω έτσι. Το ότι φόρεσε την φανέλα της Τουρκίας αυτούς που προκαλεί, τους προκαλεί. Κάποιους τους αγγίζει έντονα, κάποιους λιγότερο, κάποιους καθόλου. Είναι ένα θέμα, αλλά είσαι ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αποφευθεί. Αλλά δεν διαφωνούμε εδώ. Έχει τους λόγους του. Δεν λέω ότι... Εγώ αυτό που λέω ότι αν ήταν κάποιος άλλος, θα στείνεται στον τοίχο. Δεν έχει πει κάποιος κάτι για τις προσπάθειες που κάνει με τους Τουρκοκύπριους και ένταξή τους στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και να μπορούν να αγωνίζονται κανονικά. Όλα αυτά που γίνονται, τέλος πάντων, έχει καταδικαστεί συγκεκριμένη κίνηση. Λοιπόν, το έχει κάνει όμως, είμαι σχεδόν σίγουρη, για τους δικούς του λόγους ο άνθρωπος και ο καθένας κρίνεται μέσα από τις πράξεις του, όπως και εγώ και εσύ τώρα που μιλάμε. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο των σπορ. Εφημερίδα Χαραυγή, η πιο μεγάλη ώρα της Ομόνιας
σήμερα, έτοιμη και αποφασισμένη να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ, η ομάδα με την συμπαράσταση του λαού που θα πρασινίσει το ΓΑΣΥΠΗ. Ψώνια και από Κύπρο, τις περιπτώσεις των Χάρη Κυριάκου και Μαριουλίου από τον Εθνικό Άχνας εξετάζει ο προπονητής Ελπάμπος Χριστοδούλου για το ρόστερ της ομάδας της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νοκάουτ από νωρίς ο Μάρκος Παγδατής, ο πρωταθλητής του τένις, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στο Βουκουρέστι από τον Ιταλό Τσετσινάτο. Θα τα δώσουν όλα για να αντιμετωπίζει την Ομόνοια. Θέλει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου. Το βλέπουν ως τελικό στον Απόλλωνα για την νίκη στη Λεμεσό το ΑΠΟΕΛ. Επικίνδυνες αποστολές για Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Ρεάλ. Μονομαχία ΑΕΚ με Ατρόμητο στο ΆΚΑ στον πρώτο ημιτελικό στο κύπελο Ελλάδος. Θυμίζω ότι ο Πογιετά αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Κρίσιμη κρίνεται η απόψινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου στην αναγέννηση Δερίνιας. Μιλήσαμε χθες και με τον Γενικό Αρχηγό του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, τον κ. Πανικό Κωνσταντίνο. Αυτά έχει στο εξώφυλλο. Στη Νέα Σαλαμίνα, προτεραιότητα η εξέβραση προπονητή το συντομότερο δυνατό. Έχασε και αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Η Λαμποράλ Κούτσε κέρδισε 84-75 στο ΟΑΚΑ. Στον τελικό κυπέλλου Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου. Σε μπελάδα η Μάντσεστερ Σίτι. Η Νάπολη διέλυσε την Πολόνια και ελπίζει. Αχώθηκε αλλά προκρίθηκε η Παρί Σεζερμέν. Συμβιβασμό στην Βαρκελόνη, Εσπανιόλ και Θέλτα. Τέλος ο Πογιέτα από την ΑΕΚ. Αυτά από τον κόσμο των σπορ. Πάμε στην Goal News. Ερωτευμένη με μια κούπα. Πληθώρα επιλογών για τον Μιλόγεβιτς, ενώ η ΑΕΚ θα ταξιδέψει την πρωτεύουσα χωρίς τον Λαρένα και με τον Μουρίγιο στην αποστολή, αλλά ανέτοιμο. Ο Εμάνουελ Πέδρο δεν υπολογίζει τους Μαγκλίτσα, τους Μαγκλίτσα Μακρύδη, ενώ η ομάδα του Κεσπάγια πάει στη Λεμεσό χωρίς τον Ντεβιτσέντη. Στο ΓΑΣΥΠΗ η Ομόνοια υποδέχεται την ΑΕΚ 7 από την Primetel και τα δύο παιχνίδια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ομόνοια υποδέχεται την ΑΕΚ 7. Ο κόσμος αναμένεται να αποτελέσει τον 12ο παίκτη για την ομάδα του Τριφυλλιού. Το 0-0 του πρώτου αγώνα θα προσπαθήσει να κλείσει θέση, αλλά και το 0-0 του πρώτου αγώνα, λέει η εφημερίδα, θα προσπαθήσει να κλείσει θέση στον τελικό με την ομάδα της Λάρνακας να θέλει να ανατρέψει τα σχέδια. Στο Τσίριο Απόλλωνας θέλει να ρίξει το καναβάτσο του ΑΠΟΕΛ στις 5 η ώρα, έχοντας το χέρι του 1-1 του πρώτου αγώνα και τους γαλαζοκίτρινους να προσπαθούν να αποδράσουν με πρόκριση από το άντρο του αντιπάλου τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η ημιτελική φάση του κυπέλου. Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Τελικός θα γίνει 18 Μαΐου. Τρίτη και τυχερή, ούτε χθες πήρε μέρος στην προπόνηση της κυρίας Σοντλοβού, περιμένει την ετοιμιγορία της διοίκησης για το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε. Αυτά και από την Goal News. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Έχω μόνο το ένθετο, αν έχει το πιστόφυλλο. Αργύρο, δεν έχουμε το πιστόφυλλο όπως και να έχει. Τέλος πάντων, στο ένθετο, η θερμοκρασία στο κόκκινο, καυτά ντέρπι που θα δώσουν εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της 18ης Μαΐου, 5 και 7, τα δύο μάτς από την Primetel και τα δύο. Τώρα χρειάζεται να δείξει χαρακτήρα η ανόρθωση. Στην Sportay, check-in για τον τελικό, βγαίνει σήμερα το ζευγάρι του μεγάλου ραντεβού της 18ης Μαΐου, όλα ρευστά μετά το 1-1 του ΓΑΣΥΠΗ. Μόνο με νίκη πάνε τελικό έπειτα από 4 χρόνια η πράσινη μετά το 0-0 στο ΓΑΣΥΠΗ. Μίζωνο σημασίας, μόνο με νίκη επί της ΑΕΚ καρμινιζόταν για την Ευρώπη η ανόρθωση. Ενίσχυση με ντόπιο στοιχείο, συμφώνησε με Χάρη Κυριάκου και Μάριο Ηλία και Θωμά Ιωάννου, γράφει η εφημερίδα για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Αυτά και από την Sportay της εφημερίδας Αλήθεια. Νομίζω θα μείνω μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα πείτε στις 12. Βέβαια. Αναλυτικά, περισσότερα θα μπορούσαμε στις 12. Γιατί αγωνιούν και οι φίλαθλοι για τα σημερινά παιχνίδια ειδικά. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι με τον Άστρα. Να είστε καλά όλοι. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννη. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου.